Ο χαμός μεγάλος, η πίκρα μεγάλη και η απώλεια μεγαλύτερη. Για έναν άνθρωπο σαν το Βράχο της Νίκης, τον Τάσο το Μανιατάκη, για έναν άνθρωπο της Βιοπάλης, για έναν άνθρωπο που δεν φοβήθηκε ούτε τη ζωή, ούτε το γήπεδο, ούτε τους αντιπάλους, ό,τι και να πούμε είναι πολύ λίγο. Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε και μόνο να κρατήσουμε σαν τη μόνη κληρονομιά είναι το πάθος του, την αγωνιστικότητά του, το ήθος του και την ευχαρίστησή του μέσα από τη ζωή. Μέχρι το τέλος Βράχος, ας ελπίσουμε ότι το πάτημα του Βράχου θα δώσει κάτι και σε μας, σε όλους εμάς. Όχι μόνο στην οικογένεια της Νίκης, στην οικογένεια όλη του αθλητισμού. Ιδιαίτερα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ακόμα πιο ιδιαίτερα σε έναν φίλο που ήταν πρόεδρος στη Νίκη, που εξακολουθεί να δίνει τον καλύτερο εαυτό στη Νίκη και που χωρίς το όνομα Μανιατάκη δεν μπορεί να υπάρξει Νίκη. Σήμερα η πόλη της Νέας Ιωνίας αλλά και ολόκληρη περιοχή της Μαγνησίας θερνεί την απώλεια ενός πολύ μεγάλου και σημαντικού ανθρώπου. Δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες, λίγα λόγια και απλά. Ήταν πρώτος στα γήπεδα, ήταν πρώτος στους αγώνες, είχε το απαραίτητο ηθικό ανάστημα για να τραβήξει μπροστά στη ζωή του, αποτέλεσε πρότυπο και για τους ανθρώπους της γενιάς του, αλλά και για τις νεότερες γενιές. Εμείς ως πιτσιρικάδες από την Νέα Ιωνία, με τα κατορθώματά του μεγαλώσαμε. Ένα πράγμα έχω να πω, ψυχή βαθιά Τάσο, μας άφησε νωρίς. Αφάνταστα λυπήθηκα, τρομερά λυπήθηκα από ένα συναδελφό μου που παίξαμε πολλά χρόνια μαζί. Αγωνιστήκαμε, υδρώσαμε, ματώσαμε και είναι δυστύχημα για μένα η απώλειά του. Καλός χαρακτήρας, απίθανος άνθρωπος. Είχαμε ζήσει μια ζωή αθλητική, ποδοσφαιρική, πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό μας έχει μείνει χαρακτηριστικό και αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το έχει αναγνωρίσει και ο κόσμος και στη ζωή μου, όταν συναντιέμαι με κάποιον, σκέπτεται αυτή την παλιά τη ζωή που είχαμε κάνει, δηλαδή το ποδοσφαιρικό άθλο που είχαμε και μας εκτιμάει αφάνταστα. Λυπήθηκα πολύ.